να μας απαντήσουν συγκεκριμένα το ζήτημα των συντάξεων, των επικουρικών και των κύριων. Τι πρέπει να κάνουμε, να τις μειώσουμε, να το δεχτούμε, να αυξήσουμε το φόρο προστιθέμενης αξίας. Να μας απαντήσουν συγκεκριμένα. Σας λέω λοιπόν για το ΦΠΑ στα νησιά, είναι απόφαση Τσίπρα και ημών ότι δεν πρόκειται ποτέ να ανέβει. Τέλος. Δεσμεύομαι προσωπικά ότι δεν θα υπογράψω αύξηση του ΦΠΑ στα νησιά. Το ευνοϊκότερο καθεστώς του ΦΠΑ στα νησιά θα διατηρηθεί και πρέπει να διατηρηθεί. Η αλλαγή του φορολογικού καθεστώτος των νησιών του Αιγαίου. Αυτό δεν πρόκειται, δεν υπάρχει υπουργός της κυβέρνησης που να είναι διατεθειμένος να υπογράψει κάτι τέτοιο και σας το λέω πολύ καθαρά. Να κάνουμε μια ξεκάθαρη έτσι, συζήτηση από αυτού. Βεβαίως. Ωραία. Δεν θα αυξηθεί στα νησιά. Τέλος. Άρα δεν είναι κόκκινη γραμμή το ΦΠΑ στα νησιά. Εντάξει, δεν ήταν κόκκινη, αλλά πέστε μας αν θεωρείτε ότι θα περάσει, ότι είναι ένα εύκολο μέτρο ή μια δύσκολη απόφαση τέλος πάντων. Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι είναι από τις δυσκολότερες αποφάσεις το ΦΠΑ στα νησιά.